Παναγιώτη, με μεγάλη νίκη σήμερα. Προηγηθήκατε με 2-0, σας ισοφάρισαν. Ήταν έτσι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι, εναλλαγές συναισθημάτων. Εσύ πώς το ζεις? Εντάξει, ήταν από την αρχή, ξέραμε ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Προσπαθήσαμε να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Προηγηθήκαμε 2-0. Μετά δεν ξέρω, κάτι πάθαμε, μας ισοφάρισα 2-2. Δεν σταματήσαμε, παλέψαμε μέχρι το τέλος. Και στο τέλος πήραμε τους 3 βαθμούς που θέλαμε. Πάντως πήγατε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Βάλατε 2 γκολ. Τι άλλαξε σε σχέση με το πρώτο μέρος που ήσασταν πιο... Στο πρώτο ημίχρονο είδαμε πως εμάς έβγαινε το παιχνίδι. Μίλησε μας ο προπονητής μας στο ημίχρονο. Το ψύχος εμάς είπε μας ότι μπορούμε. Φύγαμε δυνατά και προηγηθήκαμε 2-0. Ειδικά εντάξει, το highlight νομίζω ήταν το δεύτερο γκολ που βάλεις εσύ. Έτσι θέλω να μου πεις πως το έζησες, τι σκεφτόσουν. Εντάξει, ήμασταν 3 μέσα στην περιοχή. Τους είπα να μείνω πίσω, έμεινα πίσω, ήρθε η μπάλα πάνω και σκόραρα, νιώσα πολύ όμορφα που έκανα το 2-0. Και ακόμα πιο όμορφα νιώσες και στο 3-2. Ναι, βγήκαν όλο το... η ενέργεια που είχα, ήταν πολύ ωραία. Γενικά έτσι μιλάμε για τους στόχους της ομάδας, έχετε 2 νίκες. Ναι, οι στόχοι της ομάδας μας από την αρχή είναι ψηλοί, θέλουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Και πιστεύουμε τις πρώτες αυτές 2 νίκες δείξαμε πως είμαστε μια δυνατή ομάδα και θα πάμε μέχρι το τέλος. Το επόμενο αγώνα πώς το βλέπεις? Με την ΑΕΚ νομίζω, ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πάμε στη Λάρνακα, θα παλέψουμε πάλι για τους 3 βαθμούς. Όσο αφορά εσένα, ποιοι είναι οι προσωπικοί σου στόχοι φέτος, πού θέλεις να βελτιωθείς? Και μίλα μας έτσι λίγο για σένα, για τον Παναγιώτη, τις θέσεις που σου αρέσει να παίζεις. Εντάξει, παίζω και στόπερ και επιθετικό χαφ. Εντάξει, φέτος θέλω να είμαι καλύτερος από πέρσι. Αν μπορώ να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορεί την ομάδα για να κάνουμε τους στόχους μας πραγματικότητα. Χίμαν, έτσι, αν μου πεις ποια ομάδα είσαι, πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό που παίζεις? Εντάξει, είμαι με το ΑΠΟΕΛ, αλλά υποστηρίζω και τον Ολυμπιακό καθώς παίζω σε αυτήν την ομάδα. Εντάξει. Πώς προβλέπεις το πρωτάθλημα φέτος, ποιες ομάδες βλέπεις να πάνε για τον τίτλο και το Ολυμπιακό? Εντάξει, το πρωτάθλημα πιστεύω είναι το ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας και ΑΕΚ που θα παλέψουν για να το κατακτήσουν. Για τον Ολυμπιακό, εντάξει, είναι δύσκολο. Αλλά πιστεύω τα παιδιά θα παλέψουν για να παραμείνουν στην κατηγορία. Και εσύ ποιον παίχτη θαυμάζεις, ποιο θα θέλεις να μοιάσεις γενικά? Εντάξει, σαν αμυντικό μου αρέσει πολύ ο Σέρχιο Ράμος. Από Κύπριο? Από Κύπριο, ο Γιώργος Μερκής. Και έτσι κάτι τελευταίο, πού θα αφιερώνες αυτά τα 2 γκολ? Στον πατέρα μου που με ψυχώνει και με βοηθά σε όλη μου την πορεία στο ποδοσφαίρο.